Δυσαρεστημένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον νόμο που ψήφισε η Βουλή και αφαιρεί τη διαπραγμάτευση για το φυσικό αέριο από την Υπουργό Εμπορίου. Ο νόμος αφαιρεί εξουσίες από την κυβέρνηση, δηλώνει ο εκπρόσωπος. Μελετούνται οι επόμενες κινήσεις. Και σκληρή αντιπαράθεση Δυσία ΚΕΛ. Απάντηση της ΑΕΚ για τους λογαριασμούς φωτιά. Είμαστε δέσμοι του πετρελαίου, δηλώνει στο ΡΙΚ ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής. Κύριε Σπιγέρη, καλησπέρα σας. Αντιπαράθεση μεταξύ Δυσί και ΚΕΛ προκάλεσε η χθεσινή απόφαση της Βουλής που αφαιρεί αρμοδιότητες από τον Υπουργό Εμπορίου στο θέμα του φυσικού αερίου. Για θωράκιση της εκτελεστικής εξουσίας και της δημοκρατίας κάνει λόγο ο αβέβαιρος νεοφύτου. Για αφαίρεση εξουσιών από την εκλεγμένη κυβέρνηση, ο Γιώργος Λουκαΐδης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν νιώθει ευτυχής μετά την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από την εκτελεστική εξουσία. Αντιδράσεις προκάλεσε η χθεσινή απόφαση της Βουλής με την οποία αφαιρούνται εξουσίες από την Υπουργό Εμπορίου και ανατίθενται σε Τεχνική Επιτροπή υπό τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δυσία Βεροφνεοφύτου εκτιμά ότι η τροποποίηση της νομοθεσίας χωρακίζει την εκτελεστική εξουσία και το κύρος της κυπριακής δημοκρατίας. Στέλνει τα μηνύματα παγκόσμια πως η Ευρωπαϊκή Κύπρος, η ενεργειακή χώρα, θεσπίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την χρηστή διοίκηση. Ανέφερε ότι δεν έγινε καμιά προσπάθεια για μείωση της εκτελεστικής εξουσίας, επισημένοντας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο διατηρεί τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και έχει το δικαίωμα να εξετάσει τις εισηγήσεις των τεχνοκρατών. Και έχει κάθε δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε πρόταση και να σταματήσει την διαδικασία αν κρίνει ότι αυτή θα θέσει σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική ασφάλεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΓΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, χαρακτήρισε την απόφαση ως μια προσπάθεια να αφαιρεθούν από την εκλεγμένη κυβέρνηση εξουσίες. Σημείωσε ότι με την απόφαση οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στα χέρια των τεχνοκρατών και το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει το Υπουργικό Συμβούλιο είναι να εγκρίνει, να απορρίψει ή να στείλει πίσω τις εισηγήσεις τους. Και να μην μπορεί ουσιαστικά να διαφοροποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό είναι το ερώτημα, δεν έχει απάντηση. Και είναι προφανές ότι δεν μπορεί να απαντηθεί. Χαρακτήρισε πρωτοφανές η Γενική Εισαγγελία, που είναι ο νομικός σύμβουλος του κράτους, να διαμορφώνει πρόταση νόμου για την αντιπολίτευση, όπως είπε, τη στιγμή που η αντιπολίτευση είναι σε διελκυστήντα με την κυβέρνηση. Με βάση την πάγια πρακτική, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εφόσον θέλει να προχωρήσει σε αναπομπή, πρέπει να απευθυνθεί στη Γενική Εισαγγελία, ο οποίος θα τεκμηριώσει νομικά αυτήν την πρόθεση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ήδη η Γενική Εισαγγελία έχει τοποθετηθεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου δήλωσε ότι εναπόκειται στον Πρόεδρο Χριστόφια πώς θα χειριστεί το θέμα που έχει προκύψει. Εν πάση όμως περιπτώσει, θα ήθελα να σημειώσω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν νιώθει και ιδιαίτερα ευτυχής για την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών από την εκτελεστική εξουσία.